Πραγματοποιήσαμε τη σύσκεψη παρουσία των βουλευτών, των φορέων και εκπροσώπων από τις αστυνομικές αρχές προκειμένου να θίξουμε όλα αυτά τα θέματα τα οποία τώρα παραμονές στο τουρισμό θα μας δημιουργήσουν πρόβλημα στη λειτουργία των επιχειρήσεών μας. Είναι μια περίοδο που πραγματικά η εστίαση βιώνει πολύ δύσκολα την καθημερινότητα, κινδυνεύει η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και πρέπει να βρούμε τρόπους ώστε να στηριχτούν τόσο σε φορολογικά θέματα όσο και ενεργειακά, ανατιμήσεων και γενικότερα σε προβλήματα που έχουν να κάνουν είτε με την χορύπανση, με τον αντικαπνιστικό νόμο που καλούμαστε να εφαρμόσουμε και πολλές φορές δυσκολευόμαστε λόγω του ότι οι πελάτες δεν πειθαρχούν και γενικότερα στα πρόστιμα και οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με το κομμάτι της εστίασης. Είναι σημαντικό λοιπόν να δοθούν λύσεις είτε από το Δήμο είτε από με τη στήριξη της περιφέρειας αλλά και σε κυβερνητικό επίπεδο, ούτως ώστε καθημερινά οι άνθρωποι που κατεβαίνουν στις επιχειρήσεις μας να μην το σκέφτονται και να έρχονται με άνεση, διότι υπάρχουν και θέματα που έχουν να κάνουν όπως η στάθμευση, όπως το αλκοτέστ, που και αυτό είναι κάτι ανασταλτικό, που ναι, μεν πρέπει να γίνονται γιατί αυτό σημαίνει πρόληψη και υγεία. Απ' την άλλη, όμως, θα πρέπει να υπάρχει και μία ανοχή γενικότερα και όχι τόσο κυνηγητό που θα λέγαμε στην κοινή γλώσσα. Εσείς έχετε δώσει κάποια ατζέντα στους αρμόδιους προς εξέταση? Υπάρχει μία ατζέντα με 10 θέματα. Κυρίαρχα θέματα για την εστίαση τα οποία θα αξιολογηθούν. Θεωρώ ότι κατάλαβαν καλά το τι δύσκολα βιώνουμε, την καθημερινότητα. Οπότε πιστεύω ότι αυτά τα θέματα που τα γνωρίζετε όλοι και είναι υπάγια αιτήματά μας, όπως η μείωση του ΦΠΑ, τα τραπεζοκαθίσματα, ο έξτρα χώρος που θα προκαλέσει μια άνεση στους καταστηματάρχες, ώστε να κάθονται οι άνθρωποι πιο καλά και να μην έχουμε παραβιάσεις, και γενικότερα όλα αυτά που γνωρίζετε που έχουν να κάνουν με το Δήμο κυρίως. Εμείς πιέζουμε προς κάθε κατεύθυνση και πανελλαδικά αλλά και εδώ τοπικά. Δεν είναι το θέμα ούτε η αντίδραση είναι, ούτε η διαμαρτυρία η λύση. Το θέμα είναι η συνεννόηση, η συνεργασία και γενικότερα η κατανόηση που λέω.